Ευχαριστώ τους διοργανωτές για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνουν να βρεθώ σε μια τόσο ενδιαφέρουσα σύναξη. Εξηγώ εξ αρχής ότι η δική μου εισήγηση θα έχει κατά βάση πολιτική στόχευση. Ήδη αρκετά από αυτά που είχα στο μυαλό μου αναφορικά με την ανάλυση των γεγονότων της Ευρωζώνης έχουν αναφερθεί προηγουμένως από τον Μισελ Ισόν, άρα θα κόψω και μερικά κομμάτια. Νομίζω ότι αν ο ρυθμός με τον οποίο μιλάω τώρα είναι καλός για τους μεταφραστές, θα τα καταφέρω να είμαι στο χρόνο μου. Πέντε σημεία ξεχωριστά θα θέσω, ξαναλέω, με βασική την πολιτική στόχευση, μια και η παρουσία μου εδώ είναι η παρουσία ενός ανθρώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει έντονο, έμονο και αγχωτικό πολιτικό ενδιαφέρον. Σημείο πρώτο. Πού πάει το σύστημα συνολικά? Είναι πιθανή μια συστημική κατάρρευση? Όπως σημείωνε ο σπουδαίος συμβουλιακός κομμουνιστής Παλ Μάτικ πριν από 30 χρόνια, στον αναπτυγμένο καπιταλισμό κάθε κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε τελική κρίση. Επιπλέον έχει αναπτυχθεί μια ενδιαφέρουσα και αρκετά πιστική από κάποιες απόψεις επιχειρηματολογία σχετικά με το ότι ο καπιταλισμός έχει εξαντλήσει τη δυναμική του. Σημαντικοί θεωρητικοί όπως μεταξύ άλλων ο Ρόμπερτ Κούρτς ή ο Ντέιβιντ Γκράμπερ, με πιο γνωστό ανάμεσά τους τον Ιμάνουελ Βάλερστάιν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το τετέλεστε θα ακουστεί σε λίγα χρόνια, αμφισβητούν με σημαντικά επιχειρήματα την παραγωγική του δυναμική, ενώ έχει τονιστεί αναλυτικά η αδυναμία να οικονομήσει από πολλές πλευρές βασικές ανάγκες, άρα και η αδυναμία νομιμοποίησης του συστήματος, όπως και η καθολική ανορθολογικότητα, έχει επισημανθεί η καθολική ανορθολογικότητα από τη σκοπιά της σύνολης ανθρωπότητας και του πλανήτη. Δεν θα μπω σε παρουσίαση αναλυτική. Ακόμη και η αναφορά σε αυτά τα ζητήματα ξέρω πως από κάποιους συντρόφους θεωρείται κεντρικότητα και ίσως εύλογα. Θα επισημάνω ωστόσο κάποιους οδοδείκτες που μπορούν να μας προσανατολίσουν μέσα σε αυτό το μακροϊστορικό πεδίο, ενώ ταυτόχρονα μας προσγειώνουν στο σήμερα και είναι σχεδόν αναμφισβήτητα. Σχεδόν. Πρώτον, το 2008-2009 υπήρξε πράγματι μια μεγάλη πτώση. Ποτέ μετά το 1929 δεν είχαμε αρνητική μεγέθυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ακόμη και το πολύ κακό 1982, το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ το 2008 είχαμε πτώσει περίπου 2,5%. Δεύτερον, σε όλη τη διάρκεια της νεοφιλελεύθερης περίοδου, ο ρυθμός συσσόρευσης δεν ακολούθησε το ρυθμό αύξησης του ποσοστού κέρδους. Η καθαρή επένδυση των καπιταλιστών έμεινε πολύ πίσω, πράγμα συνδεδεμένο και με το φαινόμενο της χρηματιστικοποίησης, όπως αναπτύχθηκε προηγουμένως. Τρίτο σημείο. Όπως το θέτει ο Ανουάρ Σεκ, που θεωρώ ότι κάνει μια σημαντική δουλειά στην ανάλυση κρίσης, αν δεν είχε μεσολαβήσει η πετυχημένη νεοφιλελεύθερη επίθεση του 80, ο Χένρι Γκρόσμαν θα είχε επιβεβαιωθεί, λέει ο Σεκ. Δηλαδή το σύστημα θα έτεινε προς κατάρρευση υλοποιώντας τη βασική του στάση. Δεν είναι απαραίτητο να το αποδεχτούμε αυτό κατά κυριολεξία, ας κρατήσουμε όμως το γεγονός ότι επισημαίνεται. Και σήμερα βρισκόμαστε μετά την αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού, στο τέλος της νεοφιλελεύθερης περίοδου και σε μια προσπάθεια για μια δομική μεταβολή, η οποία ακόμη δεν είναι προσδιορισμένη, κάθε άλλο μάλιστα. Σημείο 2. Βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Οι προοπτικές είναι σκοτεινές. Πώς θα κρατήσει αυτό 10 χρόνια, θα έχουμε νέο σλαμπ? Η απομόχλευση και η απαξίωση καταστροφή κεφαλαίου ελάχιστα έχει συμβεί. Η επίθεση στην εργατική τάξη παγκοσμίως δεν είναι ανάσα στο σύστημα, δεν φαίνεται ωστόσο να έρθει τα διέξοδά του. Υπάρχει άραγε κίνηση εν λύση, τώρα που φράκαρε ο νεοφιλελευθερισμός. Ξέρετε πως υπάρχει μια έντονη διεθνή συζήτηση σχετικά με τα αίτια της κρίσης, που με κάποιον τρόπο συνδέεται με το προηγούμενο ερώτημα, στο μέτρο που εν τέλει αφορά τη διαχρονική εξέλιξη του παγκόσμιου καπιταλισμού. Έχει δίκιο ο Μπρένερ, ο Καρκέντι, ο Ρόμπερτς, ο Μισελ Ισόν, ο Μπέλαμι Φώστερ? Έχουμε υπερσυσσόρευση ή υποκατανάλωση στη ρίζα της μεγάλης κρίσης? Το πράγμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα όμως, νομίζω πως από την περισσότερο ενδιαφέρουσα άποψη στην πολιτική, οι συμφωνίες είναι σαφώς περισσότερες από τις διαφωνίες. Μόλις φύγουμε από την αφηρημένη θεωρία, που εμένα προσωπικά ως φυσικό με παθιάζει, και κάνουμε ιστορία κατά τον τρόπο του Μάρξ, διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει ικανοποιητική, μονοπαραγωγική, μονοειδιακή ερμηνεία για όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Η πραγματική ταξική πάλι είναι που τελικά καθορίζει την εξέλιξη των πραγμάτων. Έτσι, η θεωρητική διαφωνία δεν προσδιορίζει αναγκαστικά και κάποια προγραμματική πολιτική απόκριση. Επανέρχομαι στο ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα το δεύτερο σημείο. Υπάρχει γενεσιανή λύση? Οι νεογενεσιανοί ισχυρίζονται πως ναι, και μάλιστα τεχνικο-οικονομικά εύκολη και απλή. Αν δεν έλειπε η πολιτική βούληση, όλα θα ήταν απλά. Με επέκταση της δημοσιονομικής όθησης και των ελλημάτων, με ένα πρόγραμμα ανακούφισης των υποθηκευμένων οικογενειών, με ένα πληθωρισμό του 4% ή και λίγο περισσότερο, με ποσοτική χαλάρωση μέσω της αγοράς από την Κεντρική Τράπεζα χαρτιών των τραπεζών και των επιχειρήσεων, με υποτίμηση του νομίσματος, θα μπορούσε να δοθεί λύση, γρήγορα και απλά. Είναι λοιπόν οι οπαδοί της λιτότητας τρελοί? Ναι, απαντούν. Ο Κρούγκμαν και άλλοι. Και κάνουν λάθος όμως. Στην πραγματικότητα οι νεοκεϊνσιανοί πάσχουν από έλλειψη οποιαδήποτε ταξικού κριτηρίου. Και δεν κατανοούν πως η λιτότητα είναι συνέπεια και όχι αίτιο της κρίσης. Είναι προφανές το ότι η λιτότητα επιδεινώνει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κοινωνίες, αλλά δεν είναι το αίτιο της κρίσης. Και εδώ η έλλειψη ταξικού κριτηρίου είναι καθοριστική και από επιστημονική άποψη. Από πολιτική άποψη για την ριζοσπαστική αριστερά, το ζήτημα του κεϊνσιανισμού συνίσταται στο κατά πόσο εφικτή είναι μια οδηγούμενη από την αύξηση των μισθών ανάκαμψη βασισμένη σε μια υποκαταναλωτική προσέγγιση. Προφανώς είμαστε αναφανδόν με την αύξηση των μισθών. Προφανώς δεν πιστεύουμε πως αυτό αποτελεί τη λύση ως προς την υπέρβαση της καπιταλιστικής κρίσης. Ο Ισόν το θέτει ξεκάθαρα σε ένα κείμενο του τελευταίου. Όχι καθοδηγούμενοι, οδηγούμενοι από τους αύξηση των μισθών ανάκαμψη, αλλά να πληρώσουν οι πλούσιοι είναι ο στόχος. Η αύξηση των μισθών, η ριζική αναδιανομή εισοδήματος και πλούτου, η μείωση ωρών εργασίας, η αύξηση της παροχής δημόσιων αγαθών, ως ταξικά μεροληπτική επιλογή υπέρ των εργαζόμενων και όχι ως αναπτυξιακή προοπτική, είναι επιλογή της αριστεράς. Ναι, στη μεγάλη δημόσια παρέμβαση. Στην επέκταση της δημόσιας δαπάνης, αν κατευθυνθεί σε άμεση αύξηση της δημόσιας απασχόλησης. Σε άμεση προσφορά εκπαίδευσης, υγείας και ευημερίας. Άμεση μείωση της φτώχειας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρότερη βάση για την εργατική αντίσταση. Και κυρίως ναι στην επέκταση δημόσιας δαπάνης, να το ξαναπώ, όταν ευνοεί την άμεση αύξηση της απασχόλησης. Δεν χρειάζεται να σημειώσω πως όλα τα παραπάνω είναι σε βάρος της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού καπιταλισμού, αν μιλάμε για τον ελληνικό καπιταλισμό. Ας το κρατήσουμε αυτό για παρακάτω. Μαζί με τα προηγούμενα, η πρόσθεση της ιδέας του κοινωνικού ελέγχου διαμορφώνει μια στρατηγική οπτική που έχει αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα. Ο έλεγχος αφορά στον περιορισμό των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας, στο μέτρο που θέτει ερωτήματα του είδους. Τι γίνεται με τα κέρδη τους, μερίσματα ή απασχόληση? Τι γίνεται με τους φόρους μας, διασώσεις ή δημόσια αγαθά? Εν τέλει, η μεγαλύτερη διαφορά με τους κεϊνσιανούς είναι η στόχευση στη κοινωνική ταξική κινητοποίηση των μεγάλων αριθμών ανθρώπων, στο να επιλέγει αυτό που βοηθάει τους αγώνες και όχι την ανάκαμψη γενικώς. Σημείο 3. Πάμε για λίγο στην Ευρωζώνη, παρόλο που, όπως είπα, συμφωνώ με όσα αναφέρθηκα στην αρχή εισήγηση. Η Ευρωζώνη λοιπόν έχει εκραγεί ως οικονομική οντότητα. Ο κατακαιρματισμός ίσχυε και πριν από την κρίση. Το κάρο είχε μπει μπροστά από το άλογο. Χωρίς συναλλαγματική πολιτική, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς φορολογική εναρμόνιση, η κατάσταση ήταν ήδη αλλοπρόσερη. Η κρίση ήρθε και το αποτελείωσε, επιδρώντας με ακραία ασύμετρο τρόπο στις διαφορετικές περιοχές. Το σχέδιο του ενιαίου νομίσματος αποδείχθηκε μη συνεκτικό, όχι όμως και ταξικά αναποτελεσματικό. Η σύγκληση δεν επήλθε, ο πληθωρισμός δεν συνέκλεινε, η ανταγωνιστικότητα σε απέκλειναν. Διαμορφώθηκε έτσι μια χαόδης μακροοικονομική απόκληση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σημειώναμε 2 χρόνια πριν και με τον Τσακαλώτο πιο αναλυτικά στο χωρίς επιστροφή, και συμφωνώντας πάλι με τον Ισόν, νομίζω ότι στη βάση αυτής της μακροοικονομικής απόκλησης είναι σε μεγάλο βαθμό οι διαφορετικοί δομικοί πληθωρισμοί. Και ως προς αυτό, αυτό θέλω να επισημάνω εδώ, πρέπει να υπογραμμιστεί πως εσωτερικοί όροι, όπως η εισοδηματική ανισότητα για παράδειγμα, εντός των ξεχωριστών εθνών κρατών, παίζουν καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να υπογραμμιστεί γιατί πολλά από τα προβλήματα τα σχετικά με την ελληνική κρίση τώρα οφείλονται στον ελληνικό καπιταλισμό, όχι στο λίγο του,
όπως επιμένουν εξυγχρονιστές και νεοφιλελεύθεροι, αλλά στο πολύ του ως καπιταλισμό. Η ελληνική κρίση και η πραγματική ελληνική ιδιαιτερότητα συνίσταται σε εσωτερικά θέματα πολύ περισσότερο, νομίζω, από ότι σε όσα έχουν να κάνουν με σχήματα βορρά-νότου. Η ελληνική αστική τάξη, και δεν εννοώ εδώ τις 100 οικογένειες στις οποίες συνήθως αναφερόμαστε, υπήρξε από τις πιο εκμεταλλευτικές στην Ευρώπη, πράγμα που επέδρασε καθοριστικά στο χρέος, στο βαθμό που είχαμε μονίμως μεγάλη υστέρηση των δημόσιων εσόδων, ακριβώς λόγω της συγκεκριμένης ταξικής πολιτικής που εφαρμόζονταν, και στο ισοζύγιο πληρωμών. Γιατί η διάρθρωση του ελληνικού ισοζυγίου πληρωμών δείχνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η εισοδηματική ανισοδιανομία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην επέκτασή του, μαζί με άλλα. Προσοχή. Τι θέλω να πω. Η εσωτερική ακραία ανισότητα πάει μαζί με την εξωτερική ανισορροπία. Όπως από πολλές έρευνες έχει δειχτεί, η διαφορά των δομικών πληθωρισμών που έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στις μακροοικονομικές αποκλίσεις, όπως είπα προηγούμενα, είναι μεγαλύτερη στις χώρες όπως η τελεστής Gini, ένα γνωστό μέτρο της εισοδηματικής ανισότητας, είναι υψηλότερος. Και σήμερα άλλωστε, μέσα στην κρίση, οι Έλληνες καπιταλιστές δεν υπαλλαχωρούν στο παραμικρό, τόσο που και ο Σόιμπλε ακόμη φτάνει να εξανίσταται δημόσια με τους πλούσιους μας. Από αυτή την άποψη, η ελληνική άρχουσα τάξη είναι ο πρώτος μας εχθρός και αντίπαλος. Με αυτά και με αυτά πάντως, η κατάσταση είναι στο απροχώρητο και η Ευρωζώνη βρίσκεται μπροστά στο δίλημα αποδόμηση ή ριζική επανίδραση. Πραγματικό δίλημα και όχι εικονικό παράγωγο των οπαδών του καλού ευρώ. Άρα δίλημα στο οποίο η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να μην απαντάει ή να κάνει σαν άνοιγμα να ενδιαφέρει. Ακόμη περισσότερο μάλιστα για μια ταξική και όχι εθνική οπτική της κρίσης, ας κρατήσουμε πως οι ευρωπαϊκές αστικές τάξεις μπορεί να έχουν ποικίλα και συχνά αντιτιθέμενα συμφέροντα, αλλά απέναντι στις εργατικές τάξεις τους αποτελούν ένα ενιαίο και καθόλου αραγές μέτωπο. Και από αυτή την άποψη, η δημιουργία ενός αντίστοιχου ενιαίου εργατικού ευρωπαϊκού μετώπου συνιστά συνεκβάνων προϋπόθεση για οποιαδήποτε εργατική απάντηση. Γι' αυτό και η πρόταση της αποδέσμευσης, παρόλο που θέτει πραγματικά ζητήματα και τοποθετεί σε πραγματικά ζητήματα, τα οποία θα αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση αριστεράς σε συγκεκριμένο χρόνο και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολιτικά αδύναμη, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολιτικά αδύναμη. Στο τεχνικό δεν μπαίνω. Έχει γίνει τεράστια συζήτηση. Τα επιχειρήματα έχουν εκτεθεί εκτενώς. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κατανόησης ή μη κατανόησης, όπως τέθηκε με τον Κώστα προηγούμενο, αλλά υπάρχουν διαφορετικές οπτικές. Και θα συνεχίσει να συζητιέται. Από την άλλη, νομίζω ότι πρωτεύουσα σημασία δεν έχει να εντοπιστούμε στο κόστος της εξόδου, στο τι έχει σημασία στο προγραμματικό, δεν είναι αυτό το πρωτεύον. Ισχυρίζομαι ότι η πρόταση της αποδέσμευσης είναι πολιτικά αδύναμη. Εκτός και αν θεωρεί κάποιος πως οι ανταγωνιστικές νομισματικές υποτιμήσεις ευνοούν τη διαμόρφωση του ενιαίου ευρωπαϊκού εργατικού μετώπου στο οποίο αναφέρθηκα προηγούμενα. Εγώ δεν πείθομαι σε σχέση με αυτό και το θεωρώ μείζον στη διαμόρφωση της αριστερής στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να θυμηθώ ξανά το Σάιξ, τον οποίο είπα προηγούμενα, το διακύβευμα της εποχής, και θέλω να το κρατήσουμε λίγο αυτό υπογραμμισμένο. Γιατί έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Βρισκόμαστε σε μια κοσμοϊστορική καμπή. Λέει λοιπόν ο Σέιτ, το διακύβευμα της εποχής είναι πώς θα έχουμε κοινωνική ανατροπή ώστε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της κρίσης χωρίς να οδηγηθούμε σε πολέμους. Με αυτόν τον τρόπο το θέτει ο Σέιτ. Πείτε το υπερβολικό, εγώ δεν το βρίσκω ιδιαίτερα υπερβολικό. Ας κρατήσουμε πάντως ότι σε αυτό το πλαίσιο δίνουμε απαντήσεις και σε τέτοιο πλαίσιο θα πολιτευτεί μια κυβέρνηση αριστερά στην οποία επιδιώκουμε. Παρόμοιο είναι ο προβληματισμό του Μπαλιβάρ και τα λοιπά, να μην αναφερθώ, υπάρχει μια πλούσια επιχειρηματολογία σε αυτό το ζήτημα. Σημείο τέταρτο. Ένα ερώτημα συναφές με τα τωρινά μας πάθη είναι, γιατί έχασε η αριστερά το 70. Είναι συναφές ερώτημα με τα σημερινά μας ζητήματα. Στο χωρίς επιστροφή έχουμε τοποθετηθεί, όπως είπα, αρκετά αναλυτικά, σχηματικά, εντελώς σχηματικά. Οι αιτίες της αποτυχίας συνοψίζονται, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι αφορά την ίδια την αριστερά και τα αριστερά εγχειρήματα εκείνης εποχής σε τέσσερις λέξεις. Κυβερνητισμός, κρατισμός, λαϊκομετωπισμός, εθνοκρατισμός. Η εντύπωση πως φτάνει η κατάκτηση του κράτους και η τοποθέτηση δικών μας υπουργών, ενώ το κίνημα είναι για να στηρίζει, υπήρξε καταδικαστική για εκείνα τα εγχειρήματα. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην έχουμε μάθει από αυτά. Επουδενή δεν είμαστε κρατιστές. Όχι το κράτος, αλλά η κοινωνία πρέπει να είναι στο προσκήνιο. Γι' αυτό θεωρώ πως όλες οι πρωτοβουλίες της αλληλεγγύης και εναλλακτικής οικονομίας, η πρωτοφανής δημοκρατική έκρηξη στις πλατείες, πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο.
δεν θα υποστηρίζονται ως υποστηρικτικά δευτερεύοντα, αλλά ως ουσιώδεις μετασχηματιστικές πρακτικές. Ο στόχος μας δεν περιορίζεται στο σταμάτημα της λιτότητας, αλλά στην κοινωνική ανατροπή. Οι εμπειρίες, συνεπώς, πριν και μετά την κρίση του κινήματος, είναι ανεκτήμητες. Καμιά κυβέρνηση αριστεράς, κανένα κρατικό παρεμβατικό σχέδιο δεν αποτελεί λύση χωρίς την αποκάτω κίνηση, που μόνο αυτή και καμιά διεκτίβα μπορεί να αλλάξει δραστικά τα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα στην κατεύθυνση μιας οικονομίας των αναγκών, για να θυμηθώ για μια στιγμή και τον συνασπισμό το κόμμα μου, το οποίο μετά από λίγο καιρό θα τεθεί και προ της αυτοδιάλυσής του πιθανόν στην πορεία προς τον ενίο ΣΥΡΙΖΑ. Ή όχι, θα το δούμε. Η πρόκληση στην καπιταλιστική ηγεμονία περνάει μέσα από πρακτικές όπου μεγάλος αριθμός ανθρώπων αλλάζει από τώρα τα πράγματα. Αλλά και γενικά, δεν πιστεύω καθόλου στις εθνικές στρατηγικές και τον αντίστοιχο αναγκαίο λαϊκομετωπισμό που διακρίνει μεγάλο κεφάλαιο και λαό. Αυτό που απαιτείται είναι μια ταξική στρατηγική που μας συνδέει με τους Γερμανούς εργάτες και όχι με τα δικά μας αυθεντικά, μικρά και μεγάλα. Μικρά και μεγάλα, και το επισημαίνω αυτό γιατί έχει σημασία και αυτό να υποθεί. Είπα για λαϊκομετωπισμό προηγουμένως. Πολύ συχνά στις συζητήσεις που γίνονται σε λαϊκές συνελεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι λογική αυτή η στάση, αλλά και αλλού ως επιχείρημα αναφέρεται η μεγάλη παράδοση του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ ως αναφορά. Θα πρέπει ίσως να το αντιγράψουμε για πολλούς. Είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Λέω μέσα στο κομματικό χώρο και ξέροντας το βάρος αυτής της παράδοσης και με μεγάλο σεβασμό σε αυτή την παράδοση, την οποία όλοι έχουμε ζυμωθεί όσοι προερχόμαστε στην κομμουνιστική αριστερά, ότι το ΕΑΜ έχασε. Και πρέπει να το λέμε. Το ΕΑΜ έχασε. Δεν κέρδισε. Το ΕΑΜ επίσης ήταν πολύ περισσότερο από αυτά που έχουν καταγραφεί ιστορικά ως μεγάλες μάχες ανταρτών κτλ. Ένα μεγάλο κοινωνικό κίνημα, το οποίο τις μεγαλύτερες μάχες του τις έδωσε μέσα στις πόλεις, σε αυτή την πόλη κατεξοχήν, στις μεγάλες απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων απέναντι σε δυνάμεις κατοχής, έτσι, στην περίοδο της κατοχής, όταν αυτός ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων, στον οποίο αναφέρθηκα προηγούμενα, συγκροτούσε τη δύναμη της αντίστασης στις χειρότερες συνθήκες. Αυτό ήταν το κοινωνικό του περιεχόμενο, το μεγάλο πλεονέκτημα, και αυτό που το στήριξε και το έφερε μέχρι το σημείο που το έφερε. Αλλά το ΕΑΜ έχασε. Και ισχυρίζομαι ότι το ΕΑΜ έχασε, και αυτό είναι υπόθεση εργασίας για μεγάλη συζήτηση, η οποία τώρα ξεκινάει στην Ελλάδα, γιατί κάποια στιγμή το εθνικό περιεχόμενο, ας το πω έτσι, επιβλήθηκε πάνω στο κοινωνικό περιεχόμενο. Ξέρω ότι είναι σχηματικό αυτό που λέω και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, αν κάτι πιάνει από αυτή την ιστορία, για τα σημερινά. Γιατί ξαναλέω, επανέρχεται στη σημερινή συζήτηση διαρκώς ως επιχείρημα. Σημείο 5 και τελευταίο. Σήμερα η ριζοσπαστική αριστερά από το SWP της Βρετανίας και το NPA της Γαλλίας μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, με όλες τις διαφορές, έχει σχεδόν ταυτόσιμο πρόγραμμα. Στην τυπική του έκθεση, μάλιστα, καθόλου ριζοσπαστικότερο από το κοινό πρόγραμμα το γαλλικό της δεκαετίας του 70 ή την εναλλακτική οικονομική στρατηγική των Βρετανών εργατικών ή το σχέδιο Μάιντνερ το συνδικό. Στην τυπική του έκφραση δεν είναι ριζοσπαστικότερο το σημερινό πρόγραμμα που προτείνει η ριζοσπαστική αριστερά. Είναι ένα πρόγραμμα με άξονες: 1. Τη ριζική αναδιανομή του εισοδήματος και του πλούτου, 2. Την αύξηση των μισθών, 3. Τη μείωση των ωρών εργασίας, την αποεμπορευματοποίηση σημαντικών τομέων της οικονομίας, την έναρξη μιας διαδικασίας συνολικής αποεμπορευματοποίησης, την ενίσχυση βασικών υποδομών, καθολική παροχή δημόσιων αγαθών, τη διαγραφή του χρέους στις συγκεκριμένες συνθήκες, τη μεγάλη διαγραφή του χρέους, τη κοινωνικοποίηση τραπεζών και στρατηγικών επιχειρήσεων. Κάτι που είναι λιγότερο από εκείνη τη στρατηγική, ισχυρίζομαι ακόμη και τώρα. Είναι μικρότερο, πιο μίνιμουμ αυτό το πρόγραμμα, από αυτό που διακηρύσσονταν στη δεκαετία του 70. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν τη θετική διαφορά για το σημερινό πρόγραμμα? Νομίζω η ταξική διάσταση κόντρα στον λαϊκομετωπισμό και μαζί η διεθνιστική προοπτική. Κατεξοχήν η διεθνιστική προοπτική. Τα εγχειρήματα του 70 είχαν μια σύνθετη εθνική διάσταση που λειτουργήσε υπονομευτικά εξ αρχής. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως όλα κατέρευσαν υπό το κράτος μιας εξωτερικής και μεσοκοπικής επίθεσης. Η ταξική και η διεθνιστική προοπτική στο μέτρο που δεν θα υπαναχωρήσει είναι η μεγάλη διαφορά. Η βαθιά γνώση δηλαδή πως αυτό που θα ξεκινήσει σε τοπικό επίπεδο, σε εθνοκρατικό επίπεδο, δεν θα συνεχίσει, πολύ περισσότερο δεν θα ολοκληρωθεί σε τοπικό επίπεδο. Ή θα βρει στήριξη στην εργατική τάξη στην Ευρώπη και τον κόσμο, ή θα καταρρεύσει.
Η μεγάλη διαφορά είναι πως η βαθιά γνώση, πως τα συμφέροντα και οι ανάγκες των εργαζομένων σε Βορρά και Νότο είναι κοινά. Όχι γενικός και θεωρητικός, αλλά τώρα, μέσα στη συγκυρία. Ας το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό προς το οποίο κινούμαστε δεν είναι η εφαρμογή συνεκτική και ολοκληρωμένη ενός προγράμματος, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει. Αυτό προς το οποίο κινούμαστε είναι μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική σύγκρουση που μπορεί να γίνει θριαλίδα για μια μεγάλη ανατροπή στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αν δεν γίνει, θα σβήσει. Για να γίνει, πρώτη προϋπόθεση είναι η ενεργός αλληλεγγύη των ευρωπαϊκών εργατικών τάξεων και άρα από μέρους μας μια πολιτική στρατηγική που θα ενδυναμώνει τις προϋποθέσεις αυτής της αλληλεγγύης. Χρειαζόμαστε μια απάντηση οικουμενική, περισσότερο οικουμενική από την οικουμενικότητα του κεφαλαίου. Αλλιώς ισχυρίζομαι ότι καίγαμε. Ευχαριστώ.